Να ρωτήσουμε τον κύριο Στυλιανίδη αν έχει να φοβηθεί κάτι ο κύριος Καραμαλής, αν έχει κάποιο λόγο να μην προσέλθει σε μια επιτροπή που τον καλεί ως μάρτυρα για να φωτιστεί μια υπόθεση που θεωρείται ότι έχει σκανδαλώδεις διαστάσεις. Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι επιβεβαιώνεται η λειτουργία της πράσινης πολυκατοικίας. Εγώ για τον κύριο Καραμαλή σας ρώτησα. Θα σας απαντήσω. Είναι σαφές ότι οι εξεταστικές επιτροπές υπηρετούν συγκεκριμένη σκοπιμότητα και δικαιώνεται η πρόβλεψη που είχαμε κάνει. Δεν διερευνάται η αλήθεια, διότι δεν έχει προσθεθεί κάτι στο ανακριτικό υλικό που να διαφοροποιεί την κατάσταση. Όλα αυτά είναι δικαιολογίες για να δικαιολογηθεί η σκοπιμότητα, η οποία ουσιαστικά υπηρετεί την προσπάθεια να θυγεί το πρόσωπο του πρώην Πρωθυπουργού και βεβαίως και η Νέα Δημοκρατία. Αν μου επιτρέπετε πάντως, στην απόφαση σημερινή συμφώνησαν και τα κόμματα της αριστεράς, που φαντάζομαι δεν θα θεωρείτε ότι ανήκουν στην πράσινη, κατοικούν στην πράσινη πολυκατοικία. Δηλαδή και το ΚΚΕ συμφώνησε και ο συνασπισμός. Είναι σημαντικό από πού προέκυψε η πρόταση και από ποιους υποστηρίχθηκε. Εμείς είχαμε ουσιαστικά αποκαλύψει το καλοκαίρι μέσα τη σκευωρία. Είχαμε μιλήσει για τις αξιολογήσεις οι οποίες έδιναν άλλα συμπεράσματα. Επίσης είχαμε μιλήσει για τη στρέβλωση της εξιοδότησης που είχε δώσει η Εξεταστική Επιτροπή προς το Προεδρείο της, το οποίο πήγαινε να προκαταλάβει την αξιολόγηση και δεν απευθύνονταν στο ΣΟΕ, που είναι σύμφωνα με τον νόμο το αρμόδιο όργανο, η αρμόδια αρχή για να κάνει την οποιαδήποτε αξιολόγηση της τιμής των ακινήτων που αντιλάγησαν. Τα ακίνητα αντιλάγησαν βάσει της κείμενης νομοθεσίας. Δεν μπορώ να δω τίποτα άλλο παρά μόνο μια άθλια πολιτική που υπηρετεί συγκεκριμένες μικροκομματικές κομμάτες. Και τι κακό έχει να πάει να καταθέσει ο πρώην Πρωθυπουργός ως μάρτυρας. Υπ' αυτή την έννοια θα έπρεπε να κληθεί και ο πρώην Πρωθυπουργός, θα έπρεπε να κληθεί και ο αρμόδιος καθήλην υπουργός, ο τότε Πρωθυπουργός. Δεν είπε κανένας να μην κληθεί ο κ. Σημίτης. Δεν είπαμε εμείς να μην κληθεί ο κ. Σημίτης. Εγώ μια απορία διατυπώνω. Και ο καθήλην αρμόδιος υπουργός, είπα, ο οποίος τότε είχε την ευθύνη διαχείρισης του Αγίου Όρους, όταν οι υπουργοί του ΠΑΣΟΚ, κύριος Δρύς και Φωτιάδης, συνέβαλαν στη δημιουργία της υπόθεσης αυτής. Ποιος ήταν τότε ο κύριος Φωτιάδης? Σε αντίθεση με εμάς που λέμε την κουβέντα μας το βράδυ στη τηλεόραση, η Επιτροπή είναι δικαστικό όργανο. Είναι προανακριτική Επιτροπή. Ενδεχομένως γνωρίζει στοιχεία από την δικογραφία που εμείς δεν ξέρουμε. Γι' αυτό και δεν ξέρω αυτή η ιστορία, το αν θα πρέπει ο ένας, ο Β' ή ο Γ', δεν αντιλύνουμε εμείς τα παράθυρα. Κύριε Πρεδετερή, ρωτώ το εξής. Σημαντικό, επιτρέψτε μου. Λέτε στοιχεία που δεν ξέρετε, μα με συγχωρείτε. Η υπηρέτηση αυτής της σκοπιμότητας γίνεται από τη διαρροή συχνά στοιχείων που θα έπρεπε να είναι απόρριτα. Εδώ γίνεται ένα παιχνίδι επικοινωνίας, μην γελιόμαστε. Να το δεχτώ. Ο στόχος είναι να πληγεί το πρόσωπο του κ. Καραμαλή και να καθυλωθεί αντιπολιτευτικά η Νέα Δημοκρατία. Δεν θα γίνει αυτό. Όλες οι επιτροπές της Βουλής έτσι γίνονται. Θέλω να πω το εξής. Είστε βέβαιος ότι δεν υπάρχουν στοιχεία της δικογραφίας που δεν έχουν φωτίσει με καινούριο φως τα όσα έχει ήδη πει ο κύριος Καραμαλής για το Βατοπέδι? Γιατί εγώ θεωρώ ότι ως ένα σημείο έχει μιλήσει. Είμαι βέβαιος, κύριε Πρεδετερή. Μάλιστα. Θεωρείτε. Συγγνώμη, μια ακόμη ερώτηση. Επειδή δεν απαντήσατε, κύριε Στυλιανίδη, αν έξατε, εγώ μπορώ να δεχτώ ότι μπορεί να υπάρχει πολιτική σκοπιμότητα, να το δεχτώ ευχαρίστως. Αλλά από την άλλη μεριά, όταν θεσμικά η Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, ένα δικαστικό όργανο εκβουλευτών, καλεί έναν πρώην Πρωθυπουργό, παίρνει αυτή την απόφαση. Δεν την κρίνω. Δεν είναι αυτονόητο ότι ο καλούμενος ανταποκρίνεται? Είναι αξιολογήσιμη πολιτικά αυτή η απόφαση και δεν πρέπει αυτό να το προσπεράσουμε. Είναι να την αξιολογήσουμε πολιτικά, αλλά δυστυχώς, δεν θεωρείτε ότι αυτονόητα δυστυχώς, ο καλούμενος πρέπει να απαντήσει στην πρόσκληση? Ακούστε, αυτό θα το απαντήσει ο κ. Καραμαλής όταν θα έρθει η ώρα. Αυτό όμως που οφείλω εγώ να πω είναι ότι όλο το τελευταίο διάστημα το ΠΑΣΟΚ με κεντρική πολιτική ευθύνη και συντονισμό έχει μεταβάλει το κοινοβούλιο σε δικαστήριο σκοπιμοτήτων. Παραπλανεί ουσιαστικά την κοινή γνώμη από σημαντικά ζητήματα. Μάλιστα. Γιατί δεν έχει να δώσει απαντήσεις και χρησιμοποιεί όλα αυτά τα επικοινωνιακά τεχνάσματα για να θίξει τη Νέα Δημοκρατία, τον πρώην Πρωθυπουργό, τον σημερινό αρχηγό.